Η Σελήνη είναι στον εγώ καιρό, θα ακούσουμε πάλι πάρα πολλά σε διεθνές επίπεδο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Ενώ η Αφροδίτη αυτόν τον καιρό μας κάνει λίγα, σκεπτόμαστε ίσως πολύ, όχι συναισθηματικά, αλλά πολύ λογικά και αυτό λίγο μπερδεύει τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, για εσάς τους κρυούς, λίγες μέρες ακόμη θα μείνει ο Άρης στο δικό σας ζώδιο που είχε δημιουργήσει εντάσεις, θα περάσει στον Ταύρο, είναι πιο ήσυχος. Μυστικές επαφές, συμφωνίες δεν ευνοούνται, ενώ αντίθετα στις 24 του μηνός, εσείς που είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, μπορείτε να κάνετε μια συμφωνία, συμβόλαια, γενικότερα να συζητήσετε για αυτά ή να πάρετε σοβαρές αποφάσεις. Και από το τέλος Απριλίου πάλι η Αφροδίτη στο δικό σας ζώδιο, μέχρι 1-1,5 μήνα θα μείνει, που σημαίνει ότι θα είσαστε πραγματικά, θα σας κυνηγάνε σε ερωτικό επίπεδο. Τα έξοδα θα τρέχουν, αλλά αυτό είναι γενικό. Για τους Ταύρους μας, από τις 19 του μηνός, δηλαδή από αύριο μεθαύριο, ο ήλιος μπαίνει στο δικό σας ζώδιο, χρόνια πολλά θα πούμε. Όταν μπαίνει ο ήλιος στο ζώδιό μας, σημαίνει ότι είμαστε πιο αισιόδοξοι, πιο δημιουργικοί, βγαίνουν πολλά σημαντικά γεγονότα, ενώ ο Ερμής θα φύγει και θα περάσει στο προηγούμενο από σας ζώδιο, που σημαίνει ότι θα προσέχετε να μην δίνετε αφορμές για σχόλια. Με κάποιους φίλους αυτόν τον καιρό δεν αποκλείεται να έχετε κάποιους προβληματισμούς ή να στεναχωρεθείτε για κάποιους φίλους ή κάποιοι φίλοι μπορεί να σας απογοητεύσουν. Σήμερα όμως είναι μια πολύ καλή μέρα για να προγραμματίσετε ταξίδια, να προγραμματίσετε τα μελλοντικά σας σχέδια τα οποία έρχονται. Για τους διδύμους, ο Ερμής κυβερνήτης σας είναι ανάδρομος, όμως η περίοδος αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για σας. Μπορεί να σας δώσει πολλά καινούργια πράγματα, τα οποία όμως θα πρέπει να τα διαχειριστείτε πολύ σωστά. Η επόμενη Δευτέρα, όπως σας είπα, είναι μια πολύ καλή μέρα για σας για να κάνετε σοβαρές συζητήσεις, συμβόλαια, συμφωνίες, αν δεν μπορείτε να περιμένετε τον Μάιο. Ενώ γενικότερα από το τέλος του μήνα οι φίλοι θα είναι κοντά σας, συλλογική δουλειά θα προχωράει και τα πάντα θα φαίνεται να προχωράνε κατά τον καλύτερο τρόπο, με ανάδρομο βεβαίως στον Ερμή, που σημαίνει ότι απλώς θα διαπραγματευτείτε πολύ σοβαρές υποθέσεις. Το πέρασμα της Αφροδίτης από το τέλος του μήνα στον Κρυό σημαίνει ότι θα δείτε φίλους, θα έχετε πολλά σκαμπανεβάσματα σε θέματα κοινωνικής ζωής και φίλων, γιατί όχι και τα. Ή των τελευταίων ημερών όμως προσέχετε, γιατί ενδεχομένως για ένα επαγγελματικό θέμα ή για σχέσεις και συνεργασίες, τα ερωτικά σας έτσι και τα επαγγελματικά δεν φαίνεται να είναι τόσο καλά μέχρι το τέλος του μήνα, γι' αυτό θα πρέπει να προσέχετε. Για τους, ο ανάδρομος ο Ερμής τελειώνει 19, καλά θυμάμαι? Όχι, δεν θυμάσαι καλά, τελειώνει 4 Μαΐου. Α, πάει τόσο. Πάει. Το 19 που είπα και το 24 σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, εάν μπορούμε να έχουμε μια παράταση. Δεν μπορεί να σου πούνε έλα στη δουλειά και να πεις έρθω 4 μέρες, θα τη χάσει. Η ερχόμενη Δευτέρα όμως μπορεί να κάνει σοβαρές συζητήσεις, οι οποίες να σταθεροποιούνται αν δεν μπορείς να περιμένεις. Για τους καρκίνους μας, σήμερα η Σελήνη είναι απέναντι από το ζώδιό σας, θα συζητήσετε με τον σύντροφό σας ή τους συνεργάτες. Ενώ γενικά σιγά σιγά καταλαγιάζει όλη εκείνη η ένταση που μπορεί να είχατε σε επαγγελματικό ή κοινωνικό επίπεδο, ενώ φίλοι θα είναι κοντά σας. Από το τέλος του μήνα θα αρχίσει μία περίοδος όπου θα έχετε προσκλήσεις σε κοινωνικό επίπεδο και σε επαγγελματικό, θα μπορούσατε να βρείτε δουλειά αν δεν έχετε ή να βελτιώσετε τη θέση σας. Τα λιοντάρια μας, ενώ αυτόν τον καιρό είστε σε μία περίοδο, λοιπόν, 24 του μηνός, αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, μπορείτε να κάνετε μία συμφωνία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική. Από το τέλος του μήνα η Αφροδίτη μπαίνει στον Κρυό, που σημαίνει ότι ανοίγουν πάλι πόρτες για ταξίδια στο εξωτερικό, για συναισθηματικές επαφές, ειδικά αν είστε γεννημένοι πρώτες μέρες, ενώ τα επαγγελματικά θα σας απασχολήσουν άμεσα. Μπορεί να καθυστερούν κάποια πράγματα τώρα, όμως θα πραγματοποιηθούν. Για τους παρθένους μας θα αρχίσει μια περίοδος, είχε ξεκινήσει μια περίοδος όπου ταξίδια στο εξωτερικό, επαφές με ανθρώπους που βρίσκονταν μακριά ή γενικά προωθούσατε θέματα νομικά, διαδικαστικά, τώρα καθυστερούν, όμως θα επανέλθουν, ενώ για ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλειες, από το τέλος του μήνα θα είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για σας. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, μπορεί να είστε λίγο απογοητευμένοι αυτόν τον καιρό,
με το σύντροφό σας ή με κάποια οικογενειακά, τα οποία όμως είναι παροδικά. Για τους ζυγούς μας, αυτές οι μέρες σε θέματα που έχουν σχέση με την εργασία ή ακόμα και με την υγεία, δεν είστε στα καλύτερά σας. Όμως, επιτέλους, ο Άρης, ο οποίος δημιούργησε αρκετές εντάσεις, αποχωρεί από το δικό σας ζώδιο, απέναντι από εσάς. Περνάει στον Ταύρο. Τα οικονομικά θα είναι σε πρώτη φάση. Την άλλη Δευτέρα είναι μια πάρα πολύ καλή ημερομηνία, αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, για να βρείτε λύσεις στα θέματα τα οποία σας απασχολούν. Ενώ η Αφροδίτη που θα πάει απέναντί σας από το τέλος του μήνα θα γλυκάνει τις σχέσεις, γενικά η συναισθηματική σας ζωή θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Οι Σκορπιοί μας εξακολουθούν ακόμα να έχουν θέματα με την εργασία ή ακόμα και με την υγεία. Την άλλη εβδομάδα είναι μια καλή μέρα για να κλείσετε συμφωνίες, συμβόλαια. Ενώ βέβαια θέματα τα οποία έχουν σχέση με τη συναισθηματική σας ζωή δεν αποκλείεται να σας ταλαιπωρούν αυτόν τον καιρό. Οι τοξότες μας των πρώτων ημερών είστε σε μια αρκετά καλή φάση. Μπορείτε να σταθεροποιήσετε μια σχέση, μια συνεργασία, ειδικά την άλλη εβδομάδα. Αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες, διαφυλάξτε τη σχέση σας στην οικογένεια. Κάτι γίνεται αυτόν τον καιρό, κάτι γίνεται το οποίο σας στεναχωρεί και δεν πρέπει να το πιέσετε, ενώ θα πρέπει να ασχοληθείτε σοβαρά με πρόσωπα που αγαπάτε. Μια δουλειά, εάν καθυστερεί, θα επανέλθει αργότερα. Αν σας έχουν τάξει κάτι σε μία δουλειά, θα γίνει λίγο αργότερα. Αν έχετε θέματα υγείας, ίσως πρέπει να τα τσεκάρετε αν είναι έτσι. Πολλές φορές μπορεί να είναι κάποιο λάθος, ένα φάρμακο, μια υγεία, πρέπει να το δείτε. Για τους εγώκερούς μας σήμερα η Σελήνη είναι στο ζώδιό σας, ασχολείστε με πολύ προσωπικά θέματα. Έχετε να επιλύσετε θέματα ανάμεσα στα οικογενειακά και στα επαγγελματικά. Όμως από μεθαύριο αρχίζει μια περίοδος η οποία θα είναι πολύ πολύ σημαντική. Θα μπορέσετε ουσιαστικά να ρυθμίσετε υποθέσεις που σας απασχολούν, ενώ κάποια πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, συγγενικού, δεν αποκλείεται να σας απασχολήσουν. Για εσάς ο σύντροφός εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές και διάφορες υποθέσεις που θέλετε να ρυθμίζετε. Τα ρυθμίζετε αυτά και ένα οικονομικό θέμα το οποίο, για το οποίο είστε κρατημένοι αυτόν τον καιρό, από το τέλος του μήνα αυτού και μετά θα βρείτε λύσεις σε ένα οικονομικό θέμα το οποίο σας απασχολεί και σας φορτίζει. Μακάρι. Τα ψαράκια μας μόνο των δύο τελευταίων ημερών θα πρέπει να προσέχουν τα επαγγελματικά και την προσωπική του ζωή. Ένα θέμα οικονομικό επανέρχεται, δεν έχει τελειώσει, αλλά θα ρυθμιστεί και από το τέλος της εβδομάδος θα έχετε μία συνάντηση η οποία είναι σημαντική και η οποία μπορεί να σας υποσχεθούν κάποια χρήματα, τα οποία μπορεί να πάρετε λίγο αργότερα, αλλά θα τα πάρετε. Αυτά. Καλή εβδομάδα, γιατί υποτίθεται ότι είναι αρχές της εβδομάδας ακόμη. Μην ξεχάσετε τον αστρολόγο και να είμαστε όλοι καλά.